του Γιάννη, ο Γιάννης Δρυμονάκος. Τρεις ψήφους έχει ο Γιάννης, τρεις έχει και η Κωνσταντίνα. Η επόμενη ψήφος λέει... Κωνσταντίνα. Τέσσερις ψήφους η Κωνσταντίνα, τρεις ο Γιάννης. Είναι πολύ κοντά οι δύο παίκτες. Επόμενη ψήφος. Λέει και αυτή Κωνσταντίνα. Πέντε ψήφους η Κωνσταντίνα, τρεις ψήφους έχει ο Γιάννης. Μένουν τέσσερις ακόμα ψήφοι για να δούμε πώς θα διαμορφωθεί το τελικό αποτέλεσμα. Και η επόμενη ψήφος λέει το όνομα του Γιάννη Δρυμονάκου. Πέντε ψήφους η Κωνσταντίνα, τέσσερις ο Γιάννης. Τρεις ψήφοι απομένουν. Η επόμενη ψήφος λέει το όνομα του Γιάννη Δρυμονάκου. Πέντε ψήφους έχει η Κωνσταντίνα, πέντε ψήφους έχει και ο Γιάννης Δρυμονάκος. Και μένουν δύο ακόμα ψήφοι. Η πρώτη τελευταία ψήφος γράφει το όνομα της Κωνσταντίνας. Η Κωνσταντίνα έχει τώρα έξι ψήφους, πέντε έχει ο Γιάννης και μένει μία μόνο ψήφος. Αυτή εδώ. Αυτό σημαίνει ότι εάν αυτό το χαρτί γράφει οτιδήποτε εκτός από το όνομα του Γιάννη, τότε υποψήφια είναι η Κωνσταντίνα. Εάν γράφει η τελευταία ψήφος το όνομα του Γιάννη, τότε είστε και οι δύο υποψήφοι για αυτή την εβδομάδα. Η τελευταία ψήφος γράφει το όνομα της Κωνσταντίνας. Που σημαίνει ότι το τελικό σκορ είναι 7 ψήφοι για την Κωνσταντίνα, 5 για τον Γιάννη Δρυμονάκο. Κωνσταντίνα, είσαι η πρώτη υποψήφια για αυτήν την εβδομάδα. Πριν να ακούσουμε τις πρώτες σου σκέψεις, πριν ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές για τους τηλεθεατές, θα πρέπει να μάθουμε ποιοι είναι οι άλλοι δύο υποψήφοι που θα βγουν από τις ατομικές ασυλίες. Ατομική ασυλία έχει η Κατερίνα Δαλάκα ως η καλύτερη παίκτρια της ομάδος για αυτή την εβδομάδα και η Ξένια που κέρδισε το παιχνίδι της ατομικής ασυλίας. Κατερίνα μου, έρχομαι σε σένα γιατί είσαι η πολυτιμότερη της εβδομάδας. Θέλω λοιπόν να μου πεις πρώτα τον λόγο που μας δίνεις στην συγκεκριμένη υποψηφιότητα και μετά το όνομα του ανθρώπου που θα είναι ο δεύτερος υποψήφιος. Είχα πει ότι θα ψηφίσω καθαρά αγωνιστικά. Ξέρω ότι αυτό θα στεναχωρήσει το άτομο που θα το ψηφίσω, αλλά δεν μπορώ να λέω κάτι και να το αναιρώ. Είναι σαν να μην κρατάω τον ίδιο μου το λόγο. Δεν έχω τίποτα με κανένα από τα παιδιά. Θα ψηφίσω την Ελένη. Η Ελένη Χατζίδου λοιπόν είναι η δεύτερη υποψήφια για αυτή την εβδομάδα. Ξένια, έχεις και εσύ την ατομική ασυλία. Φοράς το κολλιέ της ατομικής ασυλίας γιατί κέρδισες το αγώνισμα σήμερα. Που σημαίνει ότι θα μας πεις και εσύ ποιος θα είναι ο υποψήφιος που θα επιλέξεις. Αφού πρώτα όμως μας εξηγήσεις και το γιατί. Είναι πάρα πολύ δύσκολο τώρα αυτή τη στιγμή. Αλλά και πάλι και εγώ αποφάσισα να αφήσω όλα τα συναισθηματικά πίσω και να αποφάσισα να ψηφίσω αγωνιστικά σήμερα. Και έτσι πως είναι η κατάσταση δεν έγινε πάρα πολύ δύσκολο, ακόμα πιο δύσκολο. Οπότε το περίμενα. Γι' αυτό θα ψηφίσω την Κατερίνα Χαλκιά. Η τρίτη υποψήφια λοιπόν για αυτή την εβδομάδα είναι η Κατερίνα Χαλκιά. Και
Με αυτή την τρίτη υποψηφιότητα έχουν βγει οι τρεις υποψήφοι για αυτή την εβδομάδα, που είναι η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου, η Ελένη Χατζίδου και η Κατερίνα Χαλικιά, που σημαίνει ότι από αυτή τη στιγμή είναι ανοιχτές οι τηλεφωνικές γραμμές για εσάς τους τηλεθεατές. Μπορείτε να ψηφίσετε με τη θετική σας ψήφο την παίκτρια που προτιμάτε για να παραμείνει στο παιχνίδι μας, για να συνεχίσει το Survivor. Μπορείτε να ψηφίσετε με τη θετική σας ψήφο στις κάρτες που βλέπετε στην οθόνη σας. Η ψηφοφορία για το ποιος παίκτης θέλετε να παραμείνει στο Survivor έχει ξεκινήσει και θα διαρκέσει το σύνολό της μία ώρα. Αν θέλετε να ψηφίσετε κάποιον από τους τρεις υποψηφίους για να παραμείνει στο Survivor, τηλεφωνήστε ή στείλτε SMS στα νούμερα που βλέπετε στην κάρτα. Για να παραμείνει η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου, τηλεφωνήστε στο 901-901-4101 ή στείλτε S1 στο 54777. Για να παραμείνει η Ελένη Χατζίδου, τηλεφωνήστε στο 901-901-4102 ή στείλτε S2 στο 54777. Για να παραμείνει η Κατερίνα Χαλικιά, τηλεφωνήστε στο 901-901-4103 ή στείλτε S3 στο 54777.